Επιστρέψαμε και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε σε τίτλους πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Με τη μορφή κατεπήγοντος οδηγείται το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής η αναβολή των τοπικών εκλογών. Χρονοδιάγραμμα της 30 Νοεμβρίου για ψήφιση των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης έβαλε ο Υπουργός Εσωτερικών. Στην Αθήνα για τη Σύνοδο Κορυφής ΙΓΙΜΕΤ ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Επόμενος προορισμός η Νέα Υόρκη με συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την τριμερή με παρουσία Τατάρ στη Νέα Υόρκη. Διασωληνωμένοι πατέρας και γιος στο νοσοκομείο Λευκωσίας. Κατατίθεται εντός της ημέρας ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΙΠ η εισήγηση της Διεύθυνσης του Οργανισμού για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων και τα απογεύματα. Στο ανώτατο, η έφεση της νεαρής Βρετανίδας, η οποία καταδικάστηκε για ψευδή καταγγελία βιασμού από 12 Ισραηλινούς στην Αιγία Νάπα το 2019. Το ανώτατο επιφύλαξε την απόφαση του για τις επόμενες μέρες. Βροχές, καταιγίδες και χαλάζεις στο σημερινό μενού του καιρού. Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση για τα συνεχιζόμενα μέτρα που αφορούν τα safe pass στις υπεραγορές, εκφράζει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Υπεραγορών. Χιλιάδες ευρώ πρόστιμα και αντιπαραθέσεις με πολίτες. Κραυγή απόγνωση στην εκπομπή από γονέα παιδιού της ειδικής εκπαίδευσης. Στο παραπέντε τοποθέτησαν το παιδί της στην ειδική μονάδα, ενώ την ειδοποίησαν πως το παιδί δεν θα πάρει απολυτήριο λυκείου, αλλά πιστοποιητικό παρακολούθησης. Πειρά προς την επαρχιακή επιτροπή. Δεν μπήκαν καν στον κόπο να εξετάσουν το φάκελο του παιδιού και το αίτημα για σχολικό συνοδό. Και στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στη 1 η ώρα με το Top Story. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4 με τίτλους ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο. Γεια σας.